κάρα στον Ευρωβουλευτή που είπε, λέει, είχα λέει εγώ τον Τσίπρα και τον ερώταγα για την κρίση και αυτός δεν μου έκανε ούτε μία πρόταση. Και είπε ο κύριος Λαφαζάνης, άμα τον δω θα του βάλει στο κλωτσά. Να σας πω, μου είχαν τελειώσει οι μονάδες και δεν το πρόλαβα να τον πάρω τον κύριο Λαφαζάνη, αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εδώ τι έγινε χτες, γιατί αυτή η απάντηση του κυρίου Κάρας, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κάτι έγινε στην μετάφραση, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, το αποσαφήνιση. Είναι αλήθεια ότι μπέρδεψε το Τσίπρας με το Τσίπρος. Ο μεταφραστής. Άκουγε Τσίπρας και λέει. Υπάρχουν δύο θέματα. Μεταφραστής. Ο Κάρας το εννοούσε. Τσίπρα έλεγε. Ο μεταφραστής άκουγε και έλεγε Σάιπρους. Τσίπρα, Σάιπρος είναι κοντά, επειδή είναι και Αυστριακός αυτός, μιλάει με γερμανική προφορά. Θα βαρέσει ότι δεν απαντάει η Κύπρος, δηλαδή. Ότι η Κύπρος. Αυτό, ναι, και ακούγαν οι άλλοι από κάτω και σου λέει η Κύπρος τι σχέση έχει με όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και έτσι έγινε το ερώτημα μετά από κάποιους δημοσιογράφους. Πάντως ο Κάρας απευθυνόταν στον κύριο Τσίπρα. Σε κάθαρα και το διευκρίνησε. Ότι μετά. Επί μία ώρα δεν έδωσε ούτε μία πρόταση. Είπε ότι θα μας στηρίξει, αλλά αυτό δεν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ με την παρουσία της Επιτροπής Ελέγχου των Πεπραγμένων της Τρόικας. Το ένα είναι η ουσία των επισημάνσεων και δεν πρέπει να χαθεί. Βεβαίως. Δεν πρέπει να χαθεί. Όπου μπορούμε να σταθούμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό έλεγχο της Τρόικας. Δηλαδή η Τρόικα τι είδους όργανο είναι. Ασκεί πολιτική, παρεμβαίνει, δίνει εντολές στις χώρες που εποπτεύει. Αλλά την Τρόικα ποιος την ελέγχει. Και αυτό κατατέθηκε ως επισήμανση από τη μέχρι τώρα δουλειά της Επιτροπής. Το δεύτερο είναι, το οποίο φαντάζομαι ότι θα έχουμε και περισσότερη δυνατότητα να το δούμε στις συνεντεύξεις που θα δοθούν σήμερα, είναι το εξής. Ότι τέθηκε ένα δίλημα. Ή θα έχετε μία λιτότητα διαρκείας εις το διηνεκές, ή θα προχωρήσετε σε κούρεμα του χρέους. Αυτό είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο των επισημάνσεων σε γενικές γραμμές. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κάρας, νομίζω ότι ήταν αρκετά χοντροκομμένη η παρέμβαση του κυρίου Κάρας και δεν ταιριάζει με την ιδιότητά του ως μέλος μιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που έρχεται σε μία χώρα για μία πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Καμία πολιτική φιλία με τον κύριο Σαμαρά δεν του επιτρέπει να λέει ψέματα και να αναφέρεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα όταν. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Τσίπρας τον είχε δει προμηνώς στο εξωτερικό, επί μία ώρα συζητήσανε, του κατέθεσε μία ολόκληρη συγκεκριμένη μελέτη, την μαύρη βίβλο των επιπτώσεων του μνημονίου στην Ελλάδα, όταν ταυτοχρόνως ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ήταν ένας από τους αποδέκτες των ερωτηματολογίων μέσα των οποίων απευθύνθηκε η συγκεκριμένη επιτροπή, θυμόσαστε ότι ο κύριος Τουράνας για παράδειγμα έχει απαντήσει, ήταν το αγνόησης. Σας διακόπτω, να σημειωθεί αυτό που λέτε. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, αγνόησε την επιτροπή. Ο κύριος Τσίπρας που όχι μόνο δεν την αγνόησε, παρότι δεν είχε την υποχρέωση, συζήτησε μαζί του. Κατέθεσε μια συγκεκριμένη μελέτη. Αυτό που είπε ο 100%. Πρόκειται για μέλος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος. Πολιτικά είναι συγγενής του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Έκανε μια τέτοιου είδους αβάντα, παύλα, απρέπεια. Και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Αλλά σε τελική ανάλυση, αν ενδιαφέρεται για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι δεν εννοεί για την καλύτερη λειτουργία της Τρόικας, γιατί εμείς την Τρόικα θέλουμε να την καταργήσουμε. Εμείς δεν έχουμε άγχος για να λειτουργήσει καλύτερα η Τρόικα. Αυτό μπορεί να το έχει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και η συντηρητική στην Ευρώπη. Και σε τελική ανάλυση, αυτός που θα αξιολογήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Εμείς αυτό που θέλουμε να αποκαταστήσουμε, επιτρέψτε μου, θέλουμε να αποκαταστήσουμε, είναι το δικαίωμα του ελληνικού λαού να αποφασίζει ο ίδιος και όχι. Να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να εκτελεί. Θέλω να πάω. Άρα, αν τον θεωρείτε όμως αναξιόπιστο. Αν τον θεωρείτε αναξιόπιστο και όπως λέτε και ψεύτη, θα είναι και αναξιόπιστη και η παρουσία του στην Επιτροπή. Είναι συλλογική η δουλειά. Είναι συλλογική η δουλειά. Περιμένουμε, σας λέω, τις συνεντεύξεις που θα δοθούν. Γι' αυτό διαχώρησα. Δεν το συναρτάτε προς το παρόν. Γι' αυτό διαχώρησα το περιεχόμενο των επισημάνσεων της Επιτροπής από τις προσωπικές του δηλώσεις και ήταν άσχετες και με τη δουλειά που είναι εδώ. Μάλιστα. Βγήκε επίσημη ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλλεται τον κύριο Κάρας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε να δείτε. Λόγω και της ιδιότητάς μου, αυτά που σας είπα να τα πάρετε ως επίσημη ανακοίνωση. Όχι, είναι βεβαίως. Πρώτα απ' όλα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Έχει υπάρξει μια κοινή δήλωση. Κύριε Χαρά, μας που έχουμε τον εκπρόσωπο. Έχει υπάρξει μια δήλωση κοινή των βουλευτών που ήταν παρόντες του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει τέτοια δήλωση. Έχει υπάρξει. Μια στημένη υπόθεση, κύριε και κυρία. Κύριε Παπαδάκη. Και μεθοδευμένη από το κόμμα σας για να τρωθεί το γόητο, η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Επειδή ο κόσμος δεν ξεχνά και μας κρίνει. Πριν από τρεις εβδομάδες εδώ, στην ίδια εκπομπή,
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε εσάς με πανηγυρικό τρόπο,